βούτυξε και δεν βγήκε ποτέ ξανά. Το τραγικό τέλος, με πνιγμό, σπουδαίο Έλληνα ζεν πρεμιέ στα 45 του. Στις 21 Ιουνίου, ο ηθοποιός Χρήστος Νέγκας βρίσκεται πνιγμένος στην παραλία της Αναβίσου σε μια είδηση που συγκλώνει σε όλη την Ελλάδα. Για το τραγικό τέλος του Έλληνα ζεν πρεμιέ. Πώς έγινε το ατύχημα και τι τον πρόδωσε? Το άψυχο σώμα του ηθοποιού βρέθηκε από κολυμβητές, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της εποχής. Λουόμενοι είδαν ένα σώμα να επιπλέει και έσπευσαν αμέσως, το τράβηξαν στην παραλία, αλλά ο άτυχος Νέγκας ήταν ήδη νεκρός. Οι γιατροί υποστηρίζουν ότι έπαθε καρδιακή προσβολή όταν βρισκόταν μέσα στο νερό. Ο ηθοποιός κυδεύτηκε την επόμενη του θανάτου του στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Ήταν παντρεμένος και είχε αποκτήσει μία κόρη, τη γνωστή ραδιοφωνική παραγωγό σήμερα, Αθηναίδα Νέγκα. Η Αθηναής ήταν τότε 6 ετών. Πριν από λίγα χρόνια, σε συνέντευξή της, αναφέρθηκε στον πρόωρο χαμό του πατέρα της με τα εξής λόγια: «Έχασα τον πατέρα μου όταν ήμουν 6 χρονών. Πλέον η απώλειά του για μένα είναι de facto και έχω συνηθίσει την ιδέα που μεγάλωσα χωρίς την παρουσία του. Δεν ξέρω πώς θα ήμουν αν υπήρχε στη ζωή μου. Σίγουρα πάντως δεν θα ήμουν τόσο ανεξάρτητη. Όλα τα ορφανά έχουμε μια πολύ δική μας αίσθηση ανεξαρτησίας». Λίγα λόγια για τον Χρήστο Νέγκα. Ο Χρήστος Νέγκας γεννήθηκε το 1936 στη Ζάκυνθο και σπούδασε στις σχολές του Θεάτρου Τέχνης και του Κωστή Μιχαηλίδη. Ήταν ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου. Ξεκίνησε την καριέρα του 1960 με την κινηματογραφική ταινία του Κώστα Καραγιάννη, Το Αγρίμι. Ένα χρόνο αργότερα έπαιξε το θεατρικό έργο Τα Κόκκινα Φανάρια, που αργότερα μεταφέρθηκε και στη μεγάλη οθόνη. Συνολικά εμφανίστηκε σε περίπου 40 ταινίες, ενώ η ρόλη του ήταν κυρίως δραματική. Λόγω της εμφάνισής του, συγκαταλεγόταν στους ζεν πρεμιέ της γενιάς του. Μία από τις πιο κωμικές ταινίες στις οποίες πήρε μέρος ήταν το musical του Γιάννη Δαλιανίδη «Κάτι να καίει», όπου τραγουδούσε το γνωστό «Boing» στο πλευρό του Κώστα Βουτσά. Λίγους μήνες πριν φύγει από τη ζωή, είχε εκλεγεί στο Διοικητικό Συμβόλαιο του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, ενώ παράλληλα είχε ανοίξει και δικό του διαφημιστικό γραφείο. Παρόλο που ήταν ένας πολύ δραστήριος άνθρωπος, η καρδιά του τον πρόδωσε νωρίς. 2 χρόνια πριν από το θάνατό του, έκανε την τελευταία του θεατρική εμφάνιση στο έργο Σταυροφορία. Όταν έφυγε από τη ζωή, στις 21 Ιουνίου του 1981, οι συμπατριώτες του έδωσαν στο Δημοτικό Κινηματογράφο της Ζακύνθου το όνομά του για να τον τιμήσουν.